Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο γύρο με Κάρβουνο στο Περιστέρι για να περιγράψουμε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Development με αντιπάλους τους Flying Circles και τους Λύκους. Η πρώτη επίθεση λοιπόν είναι για τους Λύκους, την οποία θα εκτελέσει ο Κύλας και θα ασπαχίσει. Περισσότερα άτομα για τους Λύκους, μόλις αυτά οι Flying Circles, για να δούμε τι θα συμβεί στο παιχνίδι μας. Οι Flying Circles δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα, ενώ οι Λύκοι έχουν 1-1, μία νίκη και μία ήττα δηλαδή. Και εδώ έχουν γίνει το λάθος, έχουν πάει πάνω όμως και το τρίποντο, το οποίο ήταν άστοχο. Από τον Λαγκάδη, εχνιδιασμός για τους Λύκους. Αυτό θα ανοίξει με τον Πάτρα. 3-2. Βίγει εδώ το φάουλ Κάκιας για τους Flying Circles. Μακόπουλος έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Θα γυρίσει, θα του κάνει τα φατήρια του Παμπλό και ο Πάτρας είναι στην επίθεση για τους Λύκους και είναι ένας με τρεις, δεν νομίζω να πάει για κάτι συζητημένο. Ο Βελάς είναι την μπάλα ξανά στον Πάτρα, που θα προσκληθεί, κουβελάς πάλι, σουτάρι, εστοχή. Ωραία αυτή η ανταλλαγή των πάσων ανάμεσα σε Πάτρα και κουβελά, 4-0. Και ο Βιβιλής κατεβάζει την μπάλα για τους Flying Circles. Βιβιλής θα κλειστεί. Βρίσκει τον Ασημακόπουλο και θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Ασημακόπουλος έγινε το λάθος. Έγινε το φάουλ νομίζω για τους Λύκους. Ο Αλεξάκης έκανε πέντε ρακέτα, έγινε το λάθος. Το σκέφτεται, θα σπάρει, όχι, θα σπάρει τελικά για τρεις, αστοχή, πάνω τον μπάουτ. Πάτρας θα προφοδοτήσει τον πρόσο, ο οποίος με το δεξί χουρτά έχει μαχίσει, έχει πολύ δυναμικό ξεκίνημα για τους Λύκους, το οποίο θα γκόλνε στην αρχή. Λίγο να γίνει το λάθος από τον Ασημακόπουλο. Λίγο να γίνει το λάθος.
Μπελάς. Ο Πάτρας είναι μόνος από το τρίποντο για τρεις. Αστοχή. Ριμπάλα από τον Κάκια. Έτσι. Θέλεις να γίνει το κλέψιμο για την Λίξη, θα γίνει, θα γίνει. Πατράς, κλέψει την μπάλα. Ο Ασυμματούς όμως ξύνησε και απέδειξε ένα βέβαιο καλάθι. Από τον Τρόσο. Πρώτο time out της αναμέτρησης, καθώς ύστερα από 4 λεπτά μόνο η Λίκη αυτό σκοράρει 6-0. Τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας για τους Λίκους. Μπει μετά το time out και γύρισαν τρίποντο. Με τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη όμως δύο στεφέβηκε στόχο, Πιπίλης τώρα και βάζει την μπάλα, Λαγκαδάς, Γιατρής, Αστοχός, την μπέλα στο Ιμπάου και η Λίκη ξεκινάνε μία νέα επίθεση. Γεωργιάδης ο Άγγελος, ο Κούβελας τώρα και στο Γιούνι Γάμετρο στο καλάθι. Κάνει σε αυτές τους πόντους για την ομάδα του 2-6. Πολύ όμως το καλάθι για τη ρακέτα. Συνολικό πάτημα. Γιάννης από το σύνολο. Έγινε το λάθος. Προσπαθήκε ο Κύλας. Η ρεύτερη λέει ότι δεν έχει τίποτα. Και συνεχίζουμε στο παιχνίδι. Ασκοχή,
rebound από τον Αλεξάκη. Πήρε μάλλον καλής rebound και η κατοχή παραμένει για τους Flying Circus. Αλεξάκης κλείστηκε πάλι από την baseline, όμως θα καταφέρει να καταλάβει. Ο μοναδικός μέχρι τώρα παίκτης του Flying Circus, ο οποίος σκοράρει για τους γηπεδούχους 4-10. Με 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Time out για την ομάδα των Λύκων. Το σκορ να είναι στο 4-10. Επιστρέψαν οι δύο ομάδες από το time out, όμως οι Λύκοι δεν έκαναν καλή επαναφορά. Και ο Μαρίνης κατεβάζει την μπάλα για τους Flying Circus. Το Μασιμακόπουλο, Κάκιας, Αλεξάκης από την κορυφή. Κάνει τον τρίποντο. Όχι. Μασιμακόπουλος, ο Μαρίνης, οι τριών πόντων. Ας το πω. Και κατεβεί για τους Λύκους. Δίνει στον Γεωργιάδη. Κοστάρει ο Χαρόπουλος για να δούμε. Θα δώσει την μπάλα στον Κουρούβανη κι αυτό. Ο Γεωργιάδης, ο Άγγελος, θα πάρει το επιθετικό rebound και έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Να μειώσουν λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 25 δευτερόλεπτα μένουν, 26 για την ακρίβεια. 25-26 σχεδόν. Για να δούμε τι θα σκαρφίσουν εδώ οι Flying Circus. Κάκια, θα παίξει με πλάτη, θα παίξει το φουτ, θα στοχεί. Πάρει το θετικό rebound. Θα στοχίσει ξανά. Και οι Λύκοι έχουν την ευκαιρία να κλείσουν την περίοδο. Για 3, θα στοχώ. 4-10 λοιπόν η πρώτη περίοδο, παραμονή από τους Λύκους και Λύκους. Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια στην αναμέτρηση. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο, ανάμεσα στους Λύκους και τους Flying Circus. Με τον Άγγελο εδώ στον Γιάννη να αστοχεί. Κατάλαβα, η οποία θα εκτελέσει για λογαριασμό το Flying Circus ο Λαγκαράς. Ποιος σκόρχισε την ομάδα του. Ο
συγκεκριμένα να είναι στην επίθεση. Λεξάκης κόρδε για τρεις. Μπάλα δεν του κάνει το χαρτίρι. Καλή προσπάθεια. Και Γεωργιάδης τώρα. Ο Κωνσταντίνος. Πάει ένα γρήγορο σούτ, αστοχή. Μαρίνης και για να κάνει μια πάσα για να έρθει το καλά για τον Νεκάκια, όμως δεν καταφέρει να... Καλοπίζει αυτή την πάσα και ο Κουρούβανης θα χάσει ένα πολύ εύκολο λεγιά. Ευκαιρία εδώ για να διευρύνει το προβάδισμα του Λίγκη. Πολύ αποφάλεια από τον Μαγκαζά και αυτό το 6-10. Έτσι τσαπατσούλη κατά τα τελευταία χτυπήματα και από τις δύο ομάδες. Κουρούβανης τώρα. Γιάννης Άγγελος εδώ νομίζω θα κάνει βήματα. Κλείστηκε εκεί. Πιπίλης, κλείνεται, Αλεξάκης, ψάχνει το τρίποδο Αλεξάκης, πιχυρί, άστοχο. Τώρα ο Κάκιας, Φίλης για τρεις, αστοχός, πάλι ξανά από τον Ρώσο που κάνει καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Ο Πιπίλης, το ίδιο.
Ρώσο, θα πετύχει τον αναπληρωματικό 8-13. Αυτό είναι μία ανάσα ηλίκη. Το πήγε μπάλα όχι, το συγκρατεί, θα τελειώσει μόνος του. Κούβελας τώρα, θα δείξει την σειρά του Ρώσου γρήγορο ρύθμα στο μάτς. Αλλαγή για τους Flying Circus. Θα γυρίσει, θα ευκολτήσει. Ωραία κίνηση και ριβές. Το 15 ανάσα για τους Λύκους. Στρέψαμε το στο παιχνίδι μας. Τους Λύκους, ο Κούβελας θα κερδίσει το φάουλ. Και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Το 15 είναι το σκορ μας. Το δείχνει το τέλος του 16. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή για τους Λύκους. Το 8-17 είναι 9 για τους Λύκους, οι οποίοι παίρνουν το momentum της αναμέτρησης όσο περνάει η ώρα. Κλείνεται, κάνει τον λάθος. Ο Πάτρας κάνει το κλείσιμο και θα ολοκληρώσει αυτός χωρίς να πιέζει από τους αντιπάλους του. Και 8-19 για τους Λύκους, οι οποίοι αναγκάζουν τους Flying Circus να καλέσουν time out. Στρέφουμε ξανά στο παιχνίδι με τους Flying Circus να θέλουν να σταματήσουν την αιμορραγία που αναγκάζουν. Έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Rebound,
ωραία πάσα ο κουβέλας του Γεωργιάδη, τον Μάγκελ, ο οποίος θα προσπαθήσει και τους φίλους να θέλει να ανοίξει το ρυθμό και κερδίζει το φάουλ. Και μία θα φάει την κάπα και ο Λαγκαδάς θα κάνει το φάουλ στον Κούβελα και θα δώσει το δικαίωμα για δύο βολές ή όχι, όχι δεν έχω συμπληρώσει ακόμα, έχω συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ, Flying Circus, άρα ο Κούβελας θα έχει ευκαιρία να ξαναπάει το προβάσμα για τους λύκους στο συν 11.
έτσι το παραμένει 12-22. Πρόκοπος, Γεωργιάδης για 3, αστοχή. Λοιπόν, από τον Ακαντά που τα κάνει όλα και συμφέρει για την ώρα. Πάλι τις 2 Λαγκαδά, στο στοχείο μας αυτή τη φορά. Ο Ρούβανη τώρα. Κοιτάει ο πάντος των Λίκων. Κύλας, αστοχή. Οι Γλέσσερμπους θα έχουν ευκαιρία να μειώσουν. Και να βγουν με καλύτερη ψυχολογία στον τρίμηχρονο. Λαγκαδάς, Κάχιας. Θα έχει όμως το δικαίωμα για 2 βολές. Σε το κάνει πάρα το χατήρι, αστοχή στην όλη. Λάθος από τους Λίκους στο τελικά, το 13-3 και 2 πάει με το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Τους Λίκους να έχουν ένα συνενιά όμως. Πολλά να στο δεύτερο ημιχρόνο. Αυτά από μας για την ώρα, θα είμαστε κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Στρέφτε το μάτς για το δεύτερο ημιχρόνο. Πλέον θα δούμε την πύλη που σου για 3 και ευκοχούνε. Και ευκοχή μάλλον κάνουν το καλύτερο για το ξεκίνημα οι Flying Circus. Μειώσουμε το σκορ. Είναι το πολύ όμως πάλι που σταμάτησε το παιχνίδι μας. Δεκαέξι, 22 είναι το σκορ. Πρώτο το τρίποντο από τον Αντρέα τον Πιπίλη. Περιγιάδης, στάρει για 3, δύσκολο σουτ. Airball. Η κατοχή όμως παραμένει για τους Λίκους. Λίκους είναι παραφορά. Γιάννη από το Flying Circus, Γεωργιάδης, Σαχίνος, Βασιλείο λοιπόν στο παιχνίδι, Χαρόκοπος, Κύλια, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Thank you.
αντίβος είναι τώρα, μου συγχωρείτε. Αρρόκοπος, Κύλλας, Γεωργιάδης, τίχνα εβήματα. Βήματα που έδωσαν οι ρέφεροι. Και 23 παραμένει. Καραμπόλα, Σημαντόπουλος, ο Κάκιας, αυτό εκεί είναι φυσικά του παίρνει το rebound, το Κάκιας, αστοχή, δεν μπορεί να το κάνει μπάλα. Πάρω τις ευκαιρίες για τους ευλαϊκούς για να μειώσουν το σκορ. Κούβελας για τρεις, μέσα! 6-6 ανάσα για τους Λύκους που πετυχαίνουν το πρώτο τους έντος παιδιάς καλάθι. Μαχαιριά αυτή για τους Παεσσυρικούς. Ήταν μόνος του ασυμμαχώσιμος αλλά αστοχή και η κατοχή αμένει τους Παεσσυρικούς. Αλεξάκης θα πάρει την μπάλα στο καλάθι. Κερδίζει το φάουλ. Κάκιας, περνάει όμορφα. Κούβελας, ωραία πάσα στον Χαρόκοπο, αστοχή αυτός. Κύλλας, Γεωργιάδης και μετά απλό σκοράρι. Κωνσταντίνο Γεωργιάδης και ανεβάζει μια φορά για πρώτη φορά στο συν 13, 16-29. Βάζει την μπάλα για τους Λύκους, Παρόκοπος. Κουβέλα ξανά, Παρόκοπος. Την πάω από τον Σημαϊκόπουλο. Βλέπει όμως την μπάλα στο Κίγιας και θα δω την μπάλα στον Κουλδιάρη. Στον Λέγκη όμως θα αστοχίσει. Και ο Μαρίνος θα κατεβάζει την μπάλα και τη δίνει στον Λαγκαδά. Πύλης, για τρεις. Ηρεμία στην εθνική τώρα η Λύκη. Ωραία πάσα. Κούβελα. Παρόκοπος που τραβάζει τον εαυτό του. Λαγκαδάς τώρα. Λάθος καθώς που φέρνει η μπάλα. Αλλαγές τώρα για τους Λύκους, οι ξαναλέγουν ότι έχουν πλεονέκτημα σήμερα, καθώς έχουν μαζευτεί περισσότεροι. Πάτρας για τον Τρόσο. Ωραίο το κυβεγκό μέρα στα δύο παιχτών, όμως κρύωσε ο Πάτρας στο πάγκο. Ρουβάνης μάλλον, άστοχος. Επάνω από τον Αλεξάκη. Πάει μόνος του, τους κερδίσει όλους. Το πολύ δυναμικό παιχνίδι, 20-29. Και ο Καθημάνης θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε ακόμα δικαιωμένοι αγωνές.
Ωραία ριβέρ, τον έφερε τον αντιπαλό του. Αστοχή όμως. Πάρει το rebound, το θετικό όμως. Κοπεί από τον αντιπαλό του. Ο Τζάμπολ όμως δείχνει λίγος πάλι. Ο Μπελάκη. Βέλας ψάχνει το Περτιμάνι. Ωραία η άμυνα εδώ από τον Ασημακόπουλο. Ο ίδιος που έχει παίρνει για την μπάλα δίνει στον Αλεξάκη, ο οποίος έχει τρίποντο, όχι, Πύλης. Ωραία, Μαρίνης για τρεις, άσχετος. Πάνω το Δρόσος. Και baseball πάσα στον Λίκους, ο Πάτρος πάλι ο Γιώργος, περνάει, ο Φάλλον που είναι κάτω. Είναι συνέργεια ο Γιώργος ο Πάτρας, όταν μπήκε στο παιχνίδι. Αστοχή, Αλεξάκη στο rebound. Το Βεβίλης θα δεβάλει την μπάλα. Σημαρκόπουλος. Καρίνης. Ωραία η Φουκ, αυτό που μπορούμε να πούμε. Μαρίνης μπήκε μέσα και έκανε λάθος. Καθημάνης τώρα. Λέω συνδυασμό για τους Λίκους. Ο Ρώσος στέκεται στον αέρα, σοράρει. Πολύ όμορφη προσπάθεια. 20-33. Από τις βολές, αστοχή και ο Δρόσος παίρνει το rebound, καθαρίζει και αυτή την κατοχή για τους Λίκους. Κουβελάς. Ο Πάτρας από το περίπου ύψος των βολών, αστοχή και Αλεξάκη το rebound, το οποίο θα κατεβάσει και την μπάλα. Το σου, τα στοχή, Καθημάνης. Κούπελας κατέβασε, δίνει στον Δρόσο. Ποιος θα στόχισε. Και ο Δημήτρης ο Μαρίνης θα τώρα κατεβάσει την μπάλα. Ο Πιπίλης, πάνω στον Πιπίλη ο οποίος θα γίνει ανάμεσα σε πολλούς, το σκοράρι. Εδώ ο Μαρίνης θα κερδίσει τον φάουλ. Έχουμε time out με 51 δευτερόλεπτα να μείνει η λήξη της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε πάλι η αναμέτρηση με τον Κάκη να κερδίσει φάουλ και να έχει δικαίωμα για βολές. Thank you.
35 για τους Γκρίκους, οι οποίοι έχουν βάλει το νερό στα βλάκια, θα λέγαμε. Είμαστε ξανά κοντά σας για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα σε Flying Circus και Λύκους. Το 35 είναι το σκορ μας. Αλεξάκης, Μαρίνης, ολόκληρος χωρίτερ ήταν ο Μαρίνης. Ο Μαρίνης ήταν Ρωτάκιας, κερδίζει το φάουλ. Και καιρός ο Ρωτάκιας. Δεν μειώνει τη διαφορά για την ομάδα του. Αφού στη δεύτερη rebound από τον Γεωργιάδη, πήρε ο Γεωργιάδης το καρύλο. Και ο Κούπελας το κουμάντο για τους Λύκους. Όλος το πάει μόνος του, κάνει λάθος εδώ όλα τα πράγματα. Αλεξάκης για 3. Κάκια προσπάθησε, δεν πήρε το rebound. Η κούρα πλέον παίζει το ρόλο της. Μπέιζ προσπάθησε για τον Πάτρα. Ζου θα βγάλει έξω. Δρόσος. Παρεμείς τον ομάδα Δρόσος. Γεωργιάδης, ο Άγγελος. Σουστάρει. Αστοχή όμως. Χτίζει ψηλά ο Δρόσος. Γεωργιάδης πάλι, άλλο ένα τρίποντο. Άστοχο κι αυτό. Πάτρας όμως είναι εκεί. Θα κάνει κι αυτό το δικό του σουτ. Αστοχή. Και η πολιορκία λύεται για τους φαϊστές, οι οποίοι φαίνονται και επηρεασμένοι και από την κούραση και μόλις υπάρχει να λέμε. Μαρίνης τώρα με μπάλα. Αλεξάκη εκεί που βρέθηκε όμως αστόχησε. Περνάει ο Πάτρας, δίνει στον Γεωργιάδη και αυτός γράφεται 21-37. Στο 16 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τους Λύκους. Στρέφω και πύλης για τον Κλεινό. Και για τους Λύκους, όπως είδε το Στυμπούλης, τον Πενιγυριδιά, ο Άγγελος. Λοιπόν, το εύκολο από τον Κάκια, ανάσα για τους Λαϊζέτους, 24-37. Για να μην έχουν βενζίνη στο τεπόζιτο του Λαϊζέτους. Πάτρας, από τη θέση του θα λέγαμε, αστοχή. Κλείσει όπως πείτε. Κλείνεται εδώ από τους αντιπάλους του. Μαρίνης για 3. Έστοχος. 27-37 και αμέσως καλούν τα time out. Λίγη μετά το γρήγορο 6-0 από τους Flying Circus. Πάμε σε κεφαλή σε λίγο μάλλον κοντά σας. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι μας. Με τον Κούβελα πάλι. Στο κουμάτο, Καθλιμάνης. Ψάχνουμε τον Δρόσο. Βλέπει την μπάλα πάρα πολύ έξω εδώ ο Μαρίνης, ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Μπίλης. Αλεξάκης είναι μόνος του. Τον έκλεισαν τώρα. Κάκιας μέσα στη ρακέτα. Είναι έξω τον Μαρίνη και η Μπίλης ξανά. Κάκιας, στους δύο πόντων, αστοχή. Και είναι τώρα να ρίξουν κάτω από το ψυχολογικό πόντο. Στον δεκαπόδο του Flying Circus, σε Κούβελας. Μάνης θα περάσει, κάνει το lay-up από εκεί. Θα πάρει όμως το θετικό rebound. Θετικό φάουλ εδώ, από τον Κύλα. Αναμένει το 4-3 λεπτά για τους Λύκους, όμως δεν έχει κλείσει κάτι. Με 6 λεπτά για τη λύση του αγώνα
Καλά που δεν συμβούν. Σάκης. Πολύ δύναμη. Θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 29-37. Όλα καλά τελικά με τον Γιώργο Πάτρα. Δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Καθημάνης τώρα για λογαριασμό των Λύκων. Άγγελος, Καθημάνης ξανά, πέρασε πολύ ωραία δρόσος, κλείστηκε εκεί που πήγε Airborn, πάνω από τον Μαρίνι, θα τρέξει το γήπεδο. Τσιφίλης για τρεις, αστοχός. Ήταν αυτό να κατεβάσει την μπάλα. Περνάει Καχρημάνης. Κούβελας πετύχει το καλάθι, ναι, το πετυχαίνει το καλάθι. 9-39. Φεύγουμε ξανά στο παιχνίδι, τον Κουπίλη. Τέτοια για τη λήξη του αγώνα και το συν 10 είναι ένα καλό μαξιλαράκι. Καλή διαφορά για τους Λύκους. Μαρίνης για τρεις. Αστοχή, ο ίδιος τον Μπάου. Κρυμάνης όμως που αρπάζει την μπάλα στα χέρια. Αλεξάκης. Δεν έχει πρόβλημα και τελειώνει τη φάση. Δεν το βάζουν κάτω εκεί τα εισήκους και καλά κάνουν, ε. Κουβελάς, περάσει. Στην προσπάθεια Αλεξάκη στον Πάου. Οι φίλοι, για να δούμε τώρα αν τα εισήκους θα καταφέρουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο και να βάλουν πίεση στους αντιπάλους τους. Κάκιας, κάτω στην ρακέτα, νομίζω άργησε να εκτελέσει. Κορυφή, δεν νομίζω να σπάρει. Κουβέλας γυρίζει, Καθημάνης, Ποσούς, Μαρίνης στο rebound. Πάνω στον Κάκια, προς τον Αλεξάκη, κλείστηκε αυτός καλά. Ήταν στον τρόπο να σπάρει, όμως την παλαιδιά για τον Καμποχατήρη. Κουβέλας. Ο Φίλης βγήκε και θα κλέψει την μπάλα. Θα σκοράρει. Θα σκοράρει. 33-39. Δεν έχει λήξει το παιχνίδι. Ναι, μεν η Λύκη είναι το πρώτο φαβορί, όμως πολλά μπορούν να γίνουν. Όσα καταφέρει, δεν πάντα κοινότητα. Ξανά, μέχρι λίγο να βάλουμε το φαουλ, μέχρι λίγο το φαουλ που κάνει μεγάλη δουλειά στον τομέα και θα κερδίσει το φαουλ. Θα νομίζω ότι ήταν δύο πολύ σημαντικά αμυντικά rebound της Flying Circus. Όμως η Λύκη είναι, σαν λέω, περισσότερο σε αριθμό, είναι πιο ψηλή και το εκμεταλλεύονται αυτό. Γεωργιάδης. Πάτρας γυρίζει, αστοχή. Αλεξάκης στο rebound. Νέα ευκαιρία τώρα για τους Παϊσυρικούς για να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Μαρίνης για τρεις, μέσα! 36-39 με 2,5 λεπτά για το τέλος. Ξαφνικά το μάτσο έγινε derby. Μεγάλη επιστροφή για τους Flying Circus. Ροκοκός. Πάτρας ξανά από τη γωνία. Κακό σου, rebound ο Πιπίλης.
παίρνει το pick-up από τον Αλεξάκη, ο Χάκιας. Μαρίνης για τρεις πάλι, μέσα! Ισοφάριση για τους Flying Circus με τον Μαρίνη, είναι αυτοί σε δύο συνεχόμενα τρίποτα. 39-39 με 1-46 για το τέλος. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε με 1-46 για το τέλος. Πάτρας τώρα. Μεγάλη επιστροφή, ξαναλέγω τους Flying Circus. 39-39 το σκορ. Για να δούμε τη συνέχεια. Κακή πάσα εδώ από τον Κούβελα. Κάκια, θα πάρει το φάουλ. Θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή ο Κάκιας στην πρώτη βολή. Θυμίζω από το 2-0 έχουμε να προηγηθούν από την αρχή του αγώνα οι Fly Circus. Για να δούμε αν θα το καταφέρουν με τη δεύτερη ελεύθερη βολή από τον Κάκια. Ευστοχή στη δεύτερη, 40-39. Για να δούμε τώρα την απάντηση των Λύκων, οι οποίοι πάνε να κάνουν χαρακίρι. Και αν θέλετε, οι Flying Circus πάνε για τη μεγάλη ανατροπή. Πάτρας, κακή προσπάθεια, διαφυγή, πίνει τώρα. Φίλη, θα σηκωθεί για τρεις, αστοχή. Κάτι θα προσπαθεί για το επιθετικό rebound, Καθριμάνης θα το πάρει. Καθριμάνης για τον Πάτρα. Αστοχή ο Βρόσης εξ επαφής. Τώρα ο Κάκιας είναι στον ενδιασμό. Μπερδεύεται, η μπάλα παραμένει στους Flying Circus. Μεγάλη αγωνία, Μαρίνης τώρα με την μπάλα. Κάκιας μέσα για τους Flying Circus. 42-39 για τους Flying Circus με 24 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Time out που ζήτησαν οι Λύκοι. Υπάρχει time out ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει time out. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, 24 δευτερόλεπτα και βλέπουμε ότι έχουν και τρία ομαδικά να δώσουν οι Flying Circus. Για να δούμε, θα τα εκμεταλλευτούμε. Βγαίνουν για να πιέσουν οι Flying Circus. Καθριμάνης τώρα. Φρίξον φάουλ για ερτές. Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Ακόμα δύο φάουλ έχουν να δώσουν οι Flying Circus. Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος, Ρώσος, Βούβελας. Έκανε και το τρίτο φάουλ ο Αλεξάκης. 12 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη. Πάτρας για τρεις, αστοχή, πάνω Γεωργιάδης, θα φάει την τάπα και παραμένει η κατοχή για τους Λύκους με 6,7 για το τέλος. Μεγάλη αγωνία, για να δούμε, χωρίς φάουλ ακούγεται από τον πάγκο του Flying Circus. Ο Πάτρας είναι μόνος του για τρεις, αστοχή, ο Μπίλης θα πάρει το rebound και ο Flying Circus νομίζω μόνο με θαύμα θα φάσουν αυτό το παιχνίδι. 2,2 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για τη λήξη. Μαχόπουλος στην επαναφορά, ο Μαρίνης και οι Flying Circus θα πανηγύρουν μεγάλη νίκη.
ανταγωνιστή τους με 42-39 για το πρωτάθλημα της κατηγορίας Development. Αυτά από εμάς, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά για ένα νέο παιχνίδι Development. Να είστε καλά, γεια σας!